Λοιπόν, επαναρχόμαστε κυρίες και κύριοι στο πολεμικό μέτωπο του Ισραήλ. Νέα σύνδεση με την Αδαμαντία Λιόλιου. Τη βλέπετε πάντα στο νότιο Ισραήλ, στην πόλη Μπερσεβά, εκεί όπου μας παρουσίασε νωρίτερα το βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση που έγινε ακριβώς εκεί, Αδαμαντία, με 2 νεκρούς και 24 τραυματίες. Τρομοκρατική επίθεση νέα μετά το χτύπημα 2 ενόπλων από τη Χαμάς που ανέλαβε την ευθύνη στο Τραμπ του Τελαβίβ. Τώρα, θέλω να ξεκινήσουμε όμως από τα τελευταία νέα, διότι το ερώτημα είναι αν όντως είναι απόψε η ώρα 0. Αν όντως θα χτυπήσει απόψε το Ισραήλ, το Ιράν, το Ιράν που εξέδωσε νότα κλείνοντας τον αέριο χώρο του ως αύριο το πρωί. Πάντως, Νίκο, αυτό που γνωρίζουμε είναι το πράσινο φως από την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ για την επίθεση υπάρχει. Με ένα διευκρινιστεί ο χρόνος, ενδεχομένως ακόμη και σήμερα να συμβεί μια τέτοια επίθεση απάντηση του Ισραήλ προς το Ιράν. Είδαμε και για την οδηγία που έβγαλε το Ιράν για να κλείσει τον αέριο του χώρο μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Προφανώς και στο Ιράν γίνονται οι κατάλληλες προετοιμασίες για την αντιμετώπιση και την άμυνα σε μια ενδεχόμενη και επικείμενη επίθεση του Ισραήλ. Αδαμαντία, αν μπορεί το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά στο στόμα σου, γιατί προφανώς είναι δίπλα σου ένας ακόμα δημοσιογράφος, τον οποίο ακούμε πολύ δυνατά. Ναι, συνέχισε. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, είναι το σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης. Καταλαβαίνω, από όλο τον κόσμο που στέφει. Γίνονται και εργασίες στο σημείο, να πούμε, του τρομοκρατικού χτυπήματος, γιατί ενδεχομένως και φοβάται ακόμη και η Ισραηλινή κυβέρνηση και οι σύμπαντοι μυστικές υπηρεσίες και για επόμενες επιθέσεις, να το πούμε και αυτό. Ως προς την επίθεση του Ισραήλ προς το Ιράν, σας έλεγα λοιπόν ότι ενδεχομένως να συμβεί πολύ άμεσα, ακόμη και τις επόμενες ώρες. Είδαμε και την οδηγία που έχει εκδώσει το Ιράν για την απαγόρευση, για το κλείσιμο του εναέριου χώρου μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Βέβαια, και σε επίπεδο διπλωματικό υπάρχουν διεργασίες σε εξέλιξη, καθώς ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το Πεντάγωνο ότι επίκειται συνάντηση του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, του Γιώαβ Γκάλαντ, με τον Λόιντ Όστιν, με τον ομόλογό του στις ΗΠΑ, στις 9 του μηνός στην Ουάσιγκτον. Επομένως, αναμένεται να σπεύσει εκεί ο Υπουργός Άμυνας, σε ένα επίπεδο προφανώς για να συζητηθούν και οι τρέχουσες εξελίξεις και το σε ποιο σημείο βρισκόμαστε ως προς την ανάφλεξη αυτή στην Μέση Ανατολή. Και μία ακόμη εξέλιξη, Νίκο, που αξίζει να αναφέρουμε, ότι υπήρχε και επικοινωνία μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, στον απόϊχο των αιχμηρών δηλώσεων που είχαμε εκατέρωθεν. Είδαμε και τον Γάλλο Πρόεδρο, ο οποίος μίλησε για ένα... Ακριβώς. Μίλησε ο Γάλλος Πρόεδρος για ένα διεθνές εμπάρκο στα όπλα στη Γάζα. Ο κύριος Νετανιάχου του απάντησε με πολύ σκληρό τρόπο, του είπε ντροπή σου. Τώρα είχαν μια τηλεφωνική επικοινωνία πριν από λίγο. Μάλιστα, ο κύριος Νετανιάχου ανέφερε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στο Γάλλο Πρόεδρο ότι περιμένει από τις χώρες οι οποίες υποστηρίζουν το Ισραήλ να σταθούν στο πλευρό του και να επιβάλλουν κυρώσεις στο Ιράν, το οποίο το χαρακτήρισε άξονα του κακού. Και μάλιστα ανέφερε ότι επίκειται και ενδεχομένως να υπάρξει μία επίσκεψη του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες, στο οποίο θα συζητηθούν και οι διμερείς σχέσεις, όπως και οι εξελίξεις για το μέτωπο. Αδαμαντία, είναι και εκεί στραμμένη η προβολή απόψε, ένα αναμονή, αν ξεκινήσει όντως απόψε τις επίθεσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν. Και θα επανέλθουμε σε ένα μόλις μας πεις ότι έχεις νεότερα.